τι εκπομπή είναι αυτό το κάτι που περίμενες και σε συνδυασμό και με την πιστεύω όλη ομάδα. Ότι... Κοίταξε, δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς πώς θα βγει, γιατί τώρα γνωριζόμαστε πέρα από τις Αλέκας. Τον Γιώργο δεν τον ξέρω καλά, την Κατερίνα δεν την ξέρω καλά, οπότε θα πιστεύω ότι όλο αυτό θα δούμε πώς θα βγει προς τα έξω. Θέλουμε όλοι μας να βγει κάτι πάρα πολύ έχεις ωραίο. Έχεις άγχος για το πώς βέβαια θα πάει. Βέβαια έχω άγχος, εννοείται πως έχω άγχος. Εννοείται. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα αυτό. Αλλά για μένα τουλάχιστον. Και εγώ από 10 χρόνια εκτός, με τρία παιδιά στην άλλη άκρη της γης. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, με αγχώνει πιο πολύ να καταφέρω να κρατήσω τις ισορροπίες που έχω χτίσει και έχω δουλέψει σκληρά για αυτές και να έχω τις ισορροπίες στο σπίτι. Στο σπίτι. Πόσο να μοιράσω σωστά το χρόνο, είναι 10, 8,5 και 3. Ναι. Να κρατήσω αυτές τις ισορροπίες, δηλαδή να τις έτσι, συνεχίσω και να το συνδυάσω ωραία. Εγώ περνάω τέλεια, έχω ένα άγχος, αλλά πιο πολύ άγχος χαράς. Δημιουργικό. Είναι και προσωπικό λίγο, ότι ξεκινάω να κάνω κάτι, να δουλεύω. Να σου πω, προφανώς το κάνεις καθαρά για σένα αυτό το πράγμα, για την Αλέκα. Ναι. Γιατί... Δεν θεωρώ ότι το κάνεις για οικονομικούς λόγους, ας πούμε. Ελπίζω να μην προσβάλλω το κοινό, αλλά θα το κάνω λίγο για την ψυχοθεραπεία μου. Αυτό λέω. Ελπίζω να μην με βρίσκουν, ότι δεν τρέπεσαι. Βγαίνεις στα κανάλια να κάνεις ψυχοθεραπεία και μας πρίζεις εμάς, ξέρω εγώ. Όχι, όμως μια γυναίκα αλλά που αφήνει πολύ το σπίτι της, την οικογένειά της και βάζει το εγώ της σε δεύτερη μοίρα για να στηρίξει τον άντρα της και τα παιδιά της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το κάνει για 10 χρόνια, όχι για ένα και για δύο. Φαντάζομαι ότι δικαιούται και θεωρώ ότι και ο άντρας σου σε στηρίζει αυτό. Τι σου είπε, με στηρίζει πολύ, του αρέσει αυτή η ιδέα. Λίγο μου γκρινιάζει και μου λέει τι θα γίνω τώρα εγώ, η μαμά του σπιτιού, εγώ θα τρέχω τα παιδιά. Εγώ θα το έλεγα αυτό, παιδιά, και εγώ θα το έλεγα. Η απάντηση παίζει ρόλο, εσύ δεν το πες ναι, απλά ναι. Όχι, του είπα θα το συνδυάσεις ωραία, μπορείς να είσαι και λίγο μαμά. Welcome to my world, γιατί ήρθε ξαφνικά σε ένα σπίτι με παιδιά και μια γυναίκα μόνιμη μέσα στο σπίτι να κάθεται να τον περιμένει, εκεί που ταξίδευε και δεν είχε καταλάβει τόσο πολύ, ήταν πιο πολύ επισκέπτης, αλλά τώρα. Νομίζω ότι του αρέσει πολύ, απολαμβάνει πάρα πολύ τα παιδιά του και είναι καταπληκτικός μπαμπάς. Είσαι πολύ τυχερή. Πολύ τυχερή. Ο Δημήτρης Μπέτη...